Μακάρι να μπορούσα να κοιμηθώ κι άλλο. Τι ωραίο που είναι το κρεβατάκι μου. Ναι, η ίδια. Ναι, έχω ένα γιο που ονομάζεται Αλέξανδρος. Τι κέρδισε? Έναν αγώνα ποδοσφαίρου με φούσκες. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά... Αλέξανδρε, παιδί μου, κατέβα λίγο κάτω. Ωχ, τι να θέλει η αργή μαμά με φωνάζει. Έρχομαι. Αλέξανδρε, έχεις λάβει συμμετοχή σε ένα παιχνίδι, φούσκα, ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, κάπως μου το είπε αυτή η κυρία. Φούσκες και ποδόσφαιρο. Α, ναι, τι έγινε, πες μου τη μονική της. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, ο γιος μου όμως είναι πολύ μικρός, πάει στο νηπιαγωγείο. Α, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Πω, τέλεια, η μονική της. Ναι, και μπορεί να φέρει και έναν ακόμα φίλο. Τι ώρα πρέπει να έρθουμε? Το απογευματάκι, μάλιστα. Πω, τέλεια, θα πάρω τον Αλέξη τηλέφωνο και θα πάμε. Πω, είμαι ο καλύτερος. Αλέξανδρε, παιδί μου, ποιον θα πάρεις μαζί σου? Θα πάρεις την Άννα? Αποκλείεται. Μαζί μου θα πάρω το φίλο μου τον Αλέξη. Αυτό είναι ένα παιχνίδι μόνο για αγόρια. Ωραία. Πάνε, αν είναι, πάρ' τον τηλέφωνο, να ετοιμαστείτε και να σας πάω εγώ. Πω, τέλεια, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Θα παίξω ποδόσφαιρο μέσα σε μία φούσκα. Τέλεια. Πάω να τον πάρω τηλέφωνο. Αλέξανδρε, μην τρέχεις, ήσυχα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι αυτός ο χώρος. Πρέπει να βρούμε την κυρία που μου μίλησε στο τηλέφωνο. Αχ, είναι τέλεια, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ που με πήρες μαζί σου. Μα είναι δυνατό, ρε φίλε μου. Εμείς πάντα μαζί θα κάνουμε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, είναι κανείς εδώ? Ω, την κυρία Περιστέρη, τι κάνετε? Εγώ είμαι η Τζέννη, η υπεύθυνη αυτού του τέλειου παιχνιδιού. Αχ, γεια σας, έφερα το γιο μου και το φίλο του. Αχ, τι καταπληκτικά παιδάκια είναι αυτά. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος και αυτός είναι ο φίλος μου ο Αλέξης. Είστε δίδυμα? Όχι, είναι μεγάλη ιστορία. Είμαστε απλά φίλοι. Πώς τώρα παίζουμε αυτό το ποδόσφαιρο με την φούσκα? Είναι πάρα πολύ απλό, θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Ελάτε από εδώ να πάμε στον ειδικό χώρο. Έλα, Αλέξη, πάμε. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχω δύο φούσκες στις οποίες θα μπείτε εσείς μέσα. Η μπάλα είναι εδώ στην μέση και θα προσπαθήσετε με τα πόδια σας να τη ρίξετε στο τέρμα. Πω, τέλεια. Πάντα ήθελα να παίξω έτσι ποδόσφαιρο. Εσείς, κυρία Περιστέρη, μπορείτε να πηγαίνετε. Όταν τελειώσουν τα παιδιά θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθετε να τα πάρετε. Ελπίζω μόνο να μην είναι κάτι επικίνδυνο. Όχι, μην ανησυχείτε. Είναι για παιδιά τέτοιας ηλικίας. Εξάλλου θα είμαι εγώ εδώ και θα τα φροντίζω. Ωραία, γιατί ο γιος μου Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ ζωηρός. Πω, πώς θα μπω άραγε εδώ πέρα μέσα? Αυτή εδώ είναι η μπάλα και θα πρέπει να το βάλουμε εκεί στο τέρμα, έτσι είπε η κυρία. Αλέξανδρε, εγώ φεύγω και θα έρθω να σας πάρω μόλις τελειώσετε. Γεια σας, κυρία Τζέννη, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας, κυρία Περιστέρη. Παιδιά, γεια, καλά να περάσετε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, μικροί μου? Μπείτε μέσα λοιπόν στις τεράστιες φούσκες. Δεν μπορώ να μπω, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Ναι. Έλα, ωραία. Όπα, έχω μπει μέσα, τέλεια. Και εγώ θα ήθελα βοήθεια γιατί δεν ξέρω πώς να μπω μέσα στη φούσκα. Ωραία, μπήκες κι εσύ. Τέλεια είναι. Ναι, ωραία είναι, Αλέξη. Τώρα όμως πρέπει κάπως να σταθώ όρθιος. Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω εγώ. Τώρα, παιδιά, είστε έτοιμοι. Η μπάλα είναι στη μέση και αρχίζει το παιχνίδι. Πω, πρέπει να νικήσω τον Αλέξη. Είναι τέλειο παιχνίδι αυτό. Μα πού είναι η μπάλα? Είναι ωραία.
ωραία. Δεν βλέπω τίποτα βέβαια, αλλά δεν με νοιάζει. Είναι τόσο ωραία εδώ μέσα. Ου, καταπληκτικό. Τι παράξενο παιχνίδι είναι αυτό. Μα δεν είμαι απίθανος που το κέρδισα. Ναι, είναι ωραία. Πω, πω, νιώθω ότι πετάω. Λοιπόν, παιδιά, στην πρώτη φάση κανένας δεν νίκησε. Ξαναβάζουμε την μπάλα στη μέση και ξαναρχίζουμε. Πω, πω, τώρα έκανα ένα μεγάλο άλμα. Πω, είναι τέλεια, τέλεια. Όλος τη φαγηρίζω, Αλέξανδρε. Πω, πω. Κυρία, τώρα την έπιασα την μπάλα. Είμαι εγώ ο νικητής. Όχι, αφού σου είπα ότι δεν παίζεται έτσι, θα πρέπει με τα πόδια σου να σπρώξεις την μπάλα προς το τέρμα. Δεν πειράζει. Εγώ έτσι όπως παίζω μέχρι τώρα πολύ μου άρεσε. Θα κάνω δικούς μου κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα αγγίζουμε την μπάλα και απλά θα κάνουμε τούμπες μέσα σε αυτές τις τεράστιες φούσκες. Αχ, παιδιά, δεν παίζεται έτσι αυτό το παιχνίδι. Αχ, τι να πεις για αυτά τα μικρά παιδιά. Όλοι δικούς τους κανόνες κάνουν. Ω, Αλέξη. Ναι, τέλεια είναι, τέλεια. Αχ, μου αλλάξανε τους κανόνες.